Γιατί είχαμε θρίλερ στην περιοχή του Λαβρίου με αρπαγή και ληστεία γνωστού επιχειρηματία. Πάμε να ακούσουμε τη Χαρά Λεμονή και σε λίγο να δούμε περισσότερα στοιχεία για αυτή την υπόθεση, η οποία πραγματικά σοκάρει. Χαρά Λεμονή. Είναι ένας θύμα, είναι ένας 24χρονος γόνος επιχειρηματικής μεγάλης οικογένειας. Το 24χρονο θύμα λοιπόν, Φίλιππε, για να περιγράψουμε λίγο το περιστατικό, διατήρησε την ψυχραιμία του και ανέλαβε ρόλο διαπραγματευτή και κατάφερε να βγει αλόβητος από τον εφιάλτη του. Ο 24χρονος λοιπόν επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης γνωστού μπραντ στον χώρο της ένδυσης, όπως λέει, θεωρεί βέβαια ότι οι απαγωγείς του και ληστές τον παρακολουθούσαν οι μέρες του, την είχαν στημένη, ήξεραν πολλά για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας, τα αυτοκίνητα του πατέρα του και γενικά για τη ζωή τους. Λίγο λοιπόν μετά τα μεσάνυχτα, γύρω 12.30 μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, με το που πάρκαρε το αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι του στο Λαύριο, βλέπει ένα όχημα να πλησιάζει από την αντίθετη κατεύθυνση. Σταματά περίπου 10 μέτρα πιο πάνω από το δικό του αυτοκίνητο, βγαίνει από το αμάξι το παιδί και αντιλαμβάνεται ότι κατεβαίνουν και εκείνοι, ότι κάτι γίνεται. Πριν προλάβει να μπει στο σπίτι του, ακούει να του φωνάζουν ασφάλεια. Πριν προλάβει να αντιδράσει, ο ένας από τους δράστες τον πιάνει και του βάζει το μαχαίρι στο λαιμό και μαζί με τον άλλο τον αρπάζουν, τον βάζουν στο αυτοκίνητό τους, όπου υπήρχε και τρίτο άτομο. Οι ληστές μπήκαν κατευθείαν στο ψητό του, ζήτησαν 12.000 ευρώ για να μην σκοτώσουν αυτόν και την οικογένειά του. Τους είπε ότι δεν είχε στο σπίτι του τόσα λεφτά και ότι μπορούσε να τους δώσει λιγότερα εκείνη τη στιγμή. Διαπραγματευόταν μαζί του επί περίπου 20 λεπτά. Κατάλαβαν αυτοί όμως ότι τους έλεγε αλήθεια, διότι το θύμα ένιωσε φόβο και όπως είπε, θα τους έδινε τα λεφτά οπωσδήποτε για να ξεμπερδεύει. Στην αρχή αυτοί ήθελαν να μπουν στο σπίτι του μαζί. Τελικά κατάφερε και μπήκε μόνος του, αφού τους έπεισε ότι τους έλεγε την αλήθεια. Επέστρεψε με 7.000 ευρώ, τους τα έδωσε μαζί με ένα Rolex και αυτοί έφυγαν. Τώρα οι αστυνομικοί, με οδηγό τη μαρτυρία του θύματος, προσπαθούν να εντοπίσουν ένα μπλε Renault Megane στο οποίο επέβαιναν και να τους περάσουν τις χειροπέδες. Πάντως το παιδί φαίνεται ότι είχε τύχη και είχε και ετοιμότητα. Πήρε τη ζωή στα χέρια του. Αυτό το θέμα είναι. Εδώ είναι, δεν είναι αυτό. Το θέμα, εδώ πέρα είναι, θέμα εδώ πέρα είναι ότι έχουμε τέτοιου είδους εγκληματικότητα, με ομοιρία, με μαχαίρια. Έτσι. Δηλαδή, αυτά μόνο στις αμερικάνικες ταινίες τα βλέπαμε. Βέβαια, έχει τη βεβαιότητα ότι ήταν αλλοδαπή, δεν ήταν Έλληνες. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι στην χώρα μας, στην Ελλάδα, συμβαίνουν πράγματι. Όπως είπε πολύ σωστά, δυστυχώς, ο Φίλιππος Καμπούρης, πράγματα τα οποία πιστεύαμε ότι δεν θα συμβούνε ποτέ στην Ελλαδίτσα. Και τα βλέπω μόνο σε ταινίες. Στις ταινίες, ναι. Μένουμε εδώ.